βαθιά με αυτό Σάμι. Αλήθεια, όταν γίνω πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα φτιάξω στη γειτονιά μου ένα ολόιδιο θαλάσσιο κόσμο. Είσαι τρελός, μικρέ. Ναι, εξάλλου όταν εσύ θα βγάζεις λόγους, κανένας δεν θα σε ακούει εσένα, γιατί όλοι θα παρακολουθούν τις φώκες, τους πιγκουίνους, τις φάλαινες, τα δελφίνια. Φαντάζομαι τον λευκό οίκο γεμάτο πιγκουίνους στους διαδρόμους. Σάμι, σοβαρά θες να γίνεις πρόεδρος? Δεν το θέλω απλά. Θα γίνω μελλοντικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σάμι, ξέρεις δεν είναι καθόλου εύκολο, ε? Το γνωρίζω. Αλλά το υποσχέθηκα στη μαμά. Και όταν κάποιος υπόσχεται κάτι στη μαμά... Τα ακούσατε? Όταν κάποιος υπόσχεται κάτι στη μαμά, πρέπει να το κάνει. Με αυτά που λες, άρχισε την κρίνια η δική μου μαμά. Τώρα πες μου, Σάμι, σαν ποιο πρόεδρο θα ήθελες να γίνεις? Σαν τον Μπιν Κλίντον. Αλλά για να γίνεις σαν τον Κλίντον πρέπει να μελετήσεις πολύ, να σπουδάσεις. Ναι, πρέπει να μάθω να παίζω σαξόφωνο. Προς το παρόν μαθαίνω φλάουτο. Σταμάτα. Σταμάτα, εντάξει, καλά. Σταμάτα πια. Κάποιος άλλος που θέλει να γίνει πρόεδρος είναι ο Ταρούσα. Ο Ταρούσα? Ναι, χτες το βράδυ στο όνειρό του έλεγε: είμαι ο Μάκρυ. Και αν εγώ πω ότι θα παίξει ο Ταρουσίτα, θα παίξει. Τώρα που το λες, πού είναι ο αδελφός σου? Πήγε να δει πως δουλεύει ο εκφωνητής. Όχι, πως έφυγε χωρίς εμένα. Εγώ είμαι η επίσημη εκφωνήτρια. Με συγχωρείτε. Καλώς ήρθατε στο θαλάσσιο κόσμο. Μπορώ να μιλήσω? Όχι. Το φαντάστηκα ότι θα ήσουν εδώ. Δώσε το μικρόφωνο στον κύριο. Για να κατέβεσαι. Το ανακατεύομαι όσο θέλω. Κάνε ό,τι σου λέω. Δώσε πίσω το μικρόφωνο. Θέλω να ενημερώσω όλους τους επισκέπτες του θαλάσσιου κόσμου ότι ο Ταρουσίτα ο βασικός είναι εδώ. Στο πίσω. Όχι, θέλω να μιλήσω. Όχι. Κυρίες και κύριοι, σας ζητάμε συγγνώμη. Ξέρεις τι είσαι εσύ? Τι είναι εγώ? Μια χοντρή αγελάδα. Πήρε ζηλίκη. Όλε όλα, όλε όλα. Είμαστε οι πρώτοι φωνές αν ακούσεις και τέλειο δυνατό αν μαζί σε αγώνα στο γήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά, όλε όλα. Είμαστε ακρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Αν συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σαν αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Φωνές αν ακούσεις και τέλειο δυνατό αν μαζί σε αγώνα στο γήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά, όλε όλα. Είμαστε ακρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Πολύ καλή εκστρατεία κάνουν οι Cleveland Cavaliers. Οι ποιοι? Οι Cleveland, μια ομάδα του NBA. Κόφτω επιτέλους με το μπάσκετ, Λούκας. Το μπάσκετ είναι το καλύτερο μετά από το ποδόσφαιρο. Και ό,τι λες το λες, γιατί δεν θα έχεις δει ποτέ αγώνα. Έχεις δει κανέναν αγώνα? Λοιπόν, όταν βλέπεις αγώνα μπάσκετ, έχεις μεγάλη αγωνία. Φυσικά έχω δει. Είναι απαραίτητο που θέλω να γίνω αθλητικογράφος. Α, ωραία, τότε εσύ που ξέρεις πολλά. Πες μου, πόσους τίτλους έχουν πάρει οι Chicago Bulls στο NBA?
Να σκεφτώ. 91, 92, 93, 96, 97. 5. Έθεσε φαινόμενο. Ξέρεις από μπάσκετ? Κοίτα, έχω δει κάποιους αγώνες στο Chicago Bulls. Αυτός που μου αρέσει πιο πολύ είναι ένας μαύρος που βάφει το μαλλί του. Είναι φαινόμενο. Α, ο Ντένις Ρόντμαν. Καλός είναι, αλλά εγώ προτιμώ τον Μάικλ Τζόρνταν. Είναι ο καλύτερος, ο ένας, ο μοναδικός και όλα τα σχετικά. Τώρα παίζει ωραίο μπάσκετ. Τις προάλλες με τους New York Knicks έβαλε 44 πόντους. Ξέρεις και για ποδόσφαιρο τόσα πολλά? Ναι, ρώταμε ό,τι θες. Στάσου να σκεφτώ κάτι δύσκολο. Λοιπόν, πώς είναι η καινούργια φανέλα της Εθνικής που θα παίξει στο Μουντιάλ της Γαλλίας? Αυτό είναι πολύ εύκολο. Έχει μαύρο γιακά και ρίγες γαλάζιες και λευκές πιο στενές στις άκρες. Και λίγο χρυσό στα μανίκια. Οι αναπληρωματικοί θα φορούν μπλε με ρίγες γαλάζιες και άσπρες εδώ στο στήθος. Τι λέτε, παιδιά? Για σένα. Πώς για τον Μπόκα? Δεν ξέρεις ότι το χαϊδευτικό του Μπόκα... Κάροτ, καλύτερα να του το πεις εσύ. Όχι, εσύ. Εσύ, όχι, καλύτερα εσύ, 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 σε παρακαλώ. Καλά, έλα. Καλά. Μπορείτε να σταματήσετε και να μου πείτε τι συμβαίνει. Καλά. Πες μου, Κάροτ, θα ήθελες... καταλαβαίνεις τώρα, ε. Ε, ναι. Τι πράγμα. Ενώ θα ήθελες να έχεις μία αδερφούλα. Όχι, μαμά! Μη μου πεις ότι είσαι έγκυος. Όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Αποκτάς και με άλλους τρόπους, παιδιά. Ναι. Ναι, κοίτα, Κάροτ. Μα σου, σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε τη Μαριλού. Πώς σου φαίνεται? Ναι, ωραία. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου θέμα. Εσείς αποφασίστε. Ναι, αλλά είμαστε μια οικογένεια και ας μην είμαι εγώ ο μπαμπάς σου. Από μένα ελεύθερα. Σίγουρα. Πες ναι και θα γίνω Μπόκα και Λοζάντες σαν εσένα. Ναι. Πώς, δεν είπες ότι θα γίνεις εστουντιάντες? Κι αυτό. Δεν είμαστε καλά. Κλέφτες, λαμπαδίτες, πιάστε τους! Κλέφτες, Αλφασίτα. Σιγά σιγά, τι έπατε, τι συμβαίνει? Μπήκα κλέφτες στο σπίτι και μου έκλεψαν το γραφείο μου. Τι λες? Ναι, ήταν γραφείο υπέροχο, μεγάλης αξίας που μου είχε χαρίσει ο θείος μου. Και το κομπιούτερ επίσης, θα καλέσω αμέσως την αστυνομία. Όχι, όχι, Χαζούλη, μην καλέσεις κανέναν. Όχι, όχι. Εγώ σου πήρα το κομπιούτερ μαζί φυσικά με το γραφείο. Γιατί δεν μπορούσα να κάθομαι στο πάτωμα, εγώ. Πώς τα πήρες εσύ? Μάλιστα, χρειάστηκα το κομπιούτερ γιατί μέσω διαδικτύου προσπαθώ να έρθω σε επαφή με σημαντικούς επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο για διαπραγματεύσεις, συμφωνίες, συμβόλαια. Και ενώ σερφάριζα στο ίντερνετ, έπεσε πάνω στην ιστοσελίδα καζίνο του Las Vegas και είπα να βάλω μερικά στοιχήματα γιατί καταλαβαίνεις τώρα. Εγώ πρέπει να κερδίζω γιατί είμαι. Καταλαβαίνεις. Αφού εσύ δεν έχεις μία, πώς έβαλε στοιχήματα? Επειδή ακριβώς δεν έχω μία, δανείστηκα την πιστωτική σου κάρτα. Όλα τα σκέφτομαι εγώ. Υπάρχει πρόβλημα? Εσύ πάντα τα σκέφτεσαι όλα, Αλφονσίτο, όπως και ο θείος μου ο Ομέρο. Ω, θείος. Νομίζω ότι έκανε μια σημαντική εφεύρεση. Αλλά μάλλον δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στους ατρόμητους. Γιατί όχι? Γιατί δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Έχει να κάνει μάλλον με μπάσκετ. Όχι σε εμάς έτσι, ναι, δεν είναι μόνο για σένα. Ναι. Όχι, προσπαθώ να σκεφτώ έναν τρόπο καθαρισμού των ηλιόσπρων χωρίς να χρειάζεται να βγάλουμε το περίβλημα. Πες καλύτερα ότι προσπαθείς να βρεις τρόπο να τρως τους ηλιόσπορους μόνος σου χωρίς να τους μοιράζεσαι. Ναι. Έτσι πάνω απολαμβάνεις τα σποράκια όταν τα μοιράζεσαι. Ακριβώς το, γιατί δεν αγοράζεις ποτέ. Τι τρέχει? Ο μπαμπάς δεν σου δίνει λεφτά? Ακούσέ με, προτιμώ να μη σου απαντήσω. Γιατί εγώ με κατσαρίδες δεν έχω παρεδώσει. Σοβαρά? Μη μιλάς, Νάντι, γιατί εσύ το ξεκίνησες. Ναι, το ξέρω. Αλλά μιλάτε μετά ότι δεν έχω χιούμορ. Ναι, είσαι ίσα. Όλο αγάπες είσαι εσύ. Καλά, καλά, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Θα παίξουμε κι άλλο φιλικό, έτσι. Βέβαια. Εσείς μόνο τον εαυτό σας σκέφτεστε. Εμείς τι, ε? Γιατί δεν παίζουμε όλοι μαζί ποδόσφαιρο? Και να διασκεδώσουμε κι εμείς λίγο τα κορίτσια, ε? Ναι, έχεις δίκιο. Το ξέρω. Εγώ πάντως δεν συμφωνώ. Το ποδόσφαιρο είναι για άντρες. Α, το λες αυτό γιατί δεν με έχεις δει να παίζω. Εμένα μην με υπολογίζετε. Το ποδόσφαιρο είναι για βαρβάρους. Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν παίζουμε έναν αγώνα μπάσκετ όλοι μαζί, ε? Ναι, συμφωνώ. Ναι, ωραία. Εγώ τρελαίνομαι για μπάσκετ, παιδιά. Θα περάσουμε τέλεια. Ναι, ειδικά εσύ. Τι, παίζεις καλά? Ναι, είναι ειδικό στο rebound. Καλά, δεν λέω, Γιασμίν.
Α, ούτε ένα αστείο δεν σηκώνεται. Δάσκαλε, για κανένα γορίλα με πέρασες. Τέτοια μούτρα γιατί ήθελα να σε περάσω. Άσε την κρίνια τώρα και προχώρα. Πάρε το τραπεζάκι και πήγαινε το αμέσως στο δωματιό μου μπρος. Καλά. Πού το πας το τραπεζάκι? Ο δάσκαλος μου είπε να το... Ο δάσκαλος σας είπε, πήγαινετε εκεί που ήταν. Αυτό μας έλειπε τώρα. Καλά. Γιατί το έφερες πίσω? Τι να κοιτάς? Τη γυναίκα του κακόνη μου πήρε να το βάλω στη θέση μου. Με συγχωρείς Νάτσο, ποιος είναι ο προπονητής σου? Ποιος σου λέει τι θα κάνεις, εκείνη ή εγώ? Εσύ, αλλά... Τότε πήγαινε το μέσο στο δωματιό μου. Καλά πάω. Άντε, μπράβο. Πού το πας, αγόρι μου, το τραπεζάκι? Σε παρακαλώ, βάλ το στη θέση του. Αχ, μην το πάρει ήδη η κυρία Ντόλ, γιατί χαθήκαμε. Έλα, κατέβασε το γρήγορα, γρήγορα. Άντε, ναι, παιδί ναι. μου. Ό,τι πείτε. Πάλι εδώ, γιατί δεν το πας πάνω, παιδί μου, γιατί δεν το πας πάνω? Δάσκαλε, αποφάσισε παρακαλώ. Εδώ, αυτός που αποφασίζει, είμαι εγώ. Και θέλω το τραπεζάκι να πάει μέσα στο δωματιό μου, τέρμα. Πού το πας το τραπεζάκι? Ο δάσκαλος μου, πέρα το πάω πάνω. Δεν με ενδιαφέρει τι σου είπε ο δάσκαλος. Να το πας αμέσως στη θέση του και να μην το ξαναπειράξεις. Ωραία, θα το αφήσω κι εγώ στη μέση της σκάλας για να σταματήσετε να με ζαλίζετε όλοι σας, εντάξει? Θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Πήγαινε αμέσως στο τραπεζάκι κάτω. Δεν πρόκειται να το ξαναπώ. Δάσκαλε, νοκάουτ. Τέρμα, ψόφισα. Δεν πάει άλλο. Ούτε μια εφημερίδα δεν μπορεί να διαβάσει κανείς αυτό το σπίτι. Ούτε να διαβάσει δεν μπορεί κανείς. Πήγαινε το επάνω. Ωραία, το πάω. Η μέση μου. Τι σφάχτης είναι αυτός. Αλμπανσίτε το, θα πάρω στο θείο μου. Μην ξεχάσω να ρωτήσω. Να ρωτήσω το θείο μου αν έχει τίποτα καλό για τις μελανιές, Αλφονσίνο. Σουβενίρ από το Φαλενάριο. Θα σε σκοτώσω, Ζησίλιο! Αντρέα! Σε ποια παιδιά σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Σταματήστε! Τα πράγματα. Τι? Φεύγες για διακοπές? Όχι, μετακομίζω στο σπίτι του κύριου Λουτσέρο. Το ξέρουν ή πρόκειται να τους κάνεις έκπληξη? Όχι, το ξέρουμε κύριε Βίκτορ, το ξέρουμε. Και όχι μόνο αυτό, ξεκινάμε διαδικασίες υιοθεσίας. Θα πρέπει να μου δώσεις κάποια στοιχεία για τους γονείς σου. Αν έχεις κάποιο χαρτί, ε? Όπου να πάρει. Ναι. Έλα, 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 τελείωνε. Σταμάτα, μιλάω, δεν βλέπεις? Ναι, μαμά, και εσύ μου λείπεις. Καλά, αυτή τη φορά θα έρθεις εσύ να με δεις, εγώ ήρθα. Βέβαια, φυσικά όποτε μπορείς. Α, πού να δεις το σπίτι που νίκιασε ο θείος, είναι πανέμορφο. Έλα, έλα! Ναι, σταμάτα, μιλάω. Ωραία, σε φιλώ γλυκά. Ναι, και εγώ σε αγαπώ. Ναι, μια στιγμή μην κλείνεις. Σου δίνω τον κόκκι που αγωνία. Άντε, ορίστε. Γεια σου, Μπέτι. Μου δίνεις τη Βέρο. Γεια, πώς περνάς? Ναι, και εσύ μου λείπεις. Τι? Όχι, 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 σιγά σιγά.
Εγώ με σένα θέλω να μιλήσω, όχι με τον μπαμπά σου. Καλά, δώσ' τον μου. Γεια σου, Γκίλ. Α, τι? Τι σου είπε? Με κάλεσε στο Μοντεβιδέο. Ώστε κανονίσατε να παίξετε μπάσκετ με τα κορίτσια, έτσι? Βέβαια, το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Α, κοίτα, μην βγάζετε γρήγορα συμπεράσματα, γιατί μπορεί να απογοητευτείτε. Τα μόνα καλάθια που ξέρουν καλά τα κορίτσια είναι εκείνα το πικνίκ. Α, άκου να δεις, τι μου λες. Ποιοι νομίζετε ότι είστε, ε? Εμένα μου φαίνεται πολύ καλή ιδέα να παίξετε όλοι μαζί μπάσκετ, γιατί θα διασκεδάσετε. Ναι, ειδικά όταν θα κοιτάμε τα κορίτσια που θα προσπαθούν να βάλουν καλάθια. Θα πεθάνουμε από τα γέλια. Γεια σας. Είμαι το αυτέρι του μπάσκετ. Αυτή τη φορά δεν θα μείνω με τίποτα απ' έξω. Κοιτάξτε τι ψήλωθ που είμαι, δύο και βάλε. Τι έπαθες, Έμι? Δεν βλέπεις, ψήλωθα. Τι? Τι είναι αυτό? Μα τι είναι? Η Λία είναι να σε πατάει ο φίλος σου εντελώς φιλικά. Δεν είμαστε καλά. Δεν καταλαβαίνεις, μαμά. Για να με καλεί ο Γκίλ στο Μοντεβιδέο σημαίνει ότι η Βέρο δεν βλέπει την ώρα να με δει. Μ' αγαπάει πολύ, της λείπω. Φαντάζομαι ότι του είπες, ναι. Όχι. Του είπα όχι. Γιατί του είπες όχι, παιδί μου, εσύ? Ναι, ναι. Ανυπομονώ σαν τρελός να δω τη Βέρο. Και το βρίσκω υπέροχο που με καλέσαν εκεί. Αλλά όχι. Το εισιτήριό μου θέλω να το πληρώσω εγώ. Μαμά, θέλω να δουλέψω για να βγάλω τα χρήματα του εισιτηρίου. Δεν θέλω να μου το πάρεις εσύ. Γιατί για μένα, για μένα είναι πιο σημαντικό. Θέλω να δω τη Βέρο μόνο αν το αξίζω. Πες μου, παιδί μου, πόσο κάνει το εισιτήριο για Μοντεβιδέο? Ώστε οι ατρόμητοι θα παίξουν μπάσκετ. Μπράβο. Ναι, και θα παίξουν όλοι, μαζί με τα κορίτσια. Πολύ ενδιαφέρον, ε. Δάσκαλε, δεν πιστεύω να σκαλώνεις πάλι τίποτα, ε. Δεν θυμάσαι τι έγινε την άλλη φορά? Είχες πάρει δύο μαύρους και τελικά είδαμε τα μαύρα μας τα χάλια. Άσε το σκόρ, αυτό δεν το λέω. Για πρώτη φορά οφείλω να παραδεχθώ ότι έχεις δίκιο. Εγώ θέλω να εκδικηθώ τους ατρόμητους και να τους καταστρέψω, αλλά μόνο στο ποδόσφαιρο. Καλά, εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ κάνε ό,τι νομίζεις. Ωραία. Γεια χαρά. Γεια. Τι γίνεται? Καλά. Ρούντι, τι ωραία μπάλα. Δώστε μου λίγο να κάνω κανένα κολπάκι. Αυτή είναι η εφεύρεση του θείου Ομέρο, μια, ναι, μπάλα του μπάσκετ. Ναι, ναι, αλλά δεν είναι μια συνηθισμένη μπάλα ανθοσίτο. Μέσα της έχει μια μπάλα που σκάει μετά από κάποια χτυπήματα. Τι χτυπήματα δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ναι, μετά πολλά παμ παμ. Ναι. Το τέλος κάνει μπαμ. Κοιτάξτε τι μαγικά κάνω. Νατσίτο. Νατσίτο. Νατσίτο, μπει, την μπάλα. Νατσίτο. Νατσίτο. Καραμπόλα. Αλφασίτο. Τι? Τα δώσαμε όλα. Μην παραπονιέσαι. Τουλάχιστον η βόμβα δεν έσκασε. Όλε, όλε, όλα. Έλα, δε θες? Όχι. Εμένα να μην με υπολογίζετε, δεν μ' αρέσει το μπάσκετ. Και επιπλέον δεν θέλω να γίνω ρεζίλη. Α, δηλαδή τι νομίζεις, ότι θα σε δώσει τηλεόραση? Όχι, δεν το κάνουμε για να γίνουμε ρεζίλη. Να διασκεδάσουμε θέλουμε. Ναι, φοβερή διασκέδαση, να χτυπάς μια μπάλα, τι μου λες? Νάτι, είσαι τόσο ψιλομύτα που μου θυμίζει τη Λουτσιάνα. Τι είναι Λουτσιάνα? Κοίτα, δεν μ' αρέσει να μιλάω για άτομα που δεν είναι εδώ, αλλά τέλος πάντων. Η Λουτσιάνα είναι αδελφή του Γκαστόν. Τη λέγαμε φαντασμένη. Δεν ευχαριστιόταν με τίποτα. Πάντα γκρίνιαζε και δημιουργούσε θέμα. Ευτυχώς που μετακόμισε, γιατί δεν την άντεχα. Ήταν πολύ βαρετή. Γεια. Α, γεια σου, Λουτσιάνα. Δεν ξέρεις πόσο μας έλειψες. Μόλις τώρα λέγαμε για σένα. Ναι, μου έλεγε πόσο ανυπόφορη είσαι. Άλλο ένα κομμάτι, ε. Για πες μου, τι ομάδα είσαι? Έλα, απάντησε στον κύριο. Τι έγινε, μήπως κατάπιες τη γλώσσα σου? Όχι, κύριε Τόνι, είναι στεναχωρημένος ο καημένος. Τα παιδιά κανόνισαν να παίξουν μπάσκετ χωρίς εκείνον, ε. Μα πώς θες να παίξεις, αφού είσαι πιο μικρός και από την μπάλα, ε. Έλα, μη στενοχωριέσαι, μην το παίρεις κατάκαρδα. Μην μου πεις ότι είσαι φανατικός του μπάσκετ. Όχι, έλα πες τον κύριο τι σ' αρέσει πιο πολύ από άλλα. Το ταγκό. Το ταγκό.
Αλήθεια, δεν με κοροϊδεύεις έτσι? Όχι Τόνι, αλήθεια λέει, έχει μια τρέλα με το ταγκό. Δεν έχεις ιδέα, ακούει συνέχεια Νταρέντζο, Τρόιλο, Μπαρίλα, μπουγλιέσαι με εκείνο το ζούμπα, ζούμπα, ζούμπα. Ναι, και γιατί σ' αρέσει το ταγκό? Γιατί το ταγκό έχει δύναμη. Πες μου κάτι, είσαι σίγουρος ότι δεν θα εκραγεί? Ποια η Ντολίτα? Όχι, ξέσπασε τον Νάτσο που τη χτύπησε και τώρα είναι ήρεμη. Όχι, εννοώ αυτό, για την μπάλα μιλάω. Α, μιλάς για την μπάλα, Λουποζίτο. Ναι, ακριβώς. Όχι, 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 δεν είναι ενεργοποιημένη. Ο θείος μου είπε ότι αν περάσουν 10 λεπτά χωρίς σύστημα απενεργοποιείται. Και πώς ενεργοποιείται για να εκραγεί? Η βόμβα ενεργοποιείται με το πρώτο χτύπημα και η έκρηξη γίνεται στο χιλιοστό του δευτερολέπτου. Τέλεια. Ξέρω που θα χρησιμοποιήσουμε την εφεύρεση του θείου Μέρο. Με αυτή την μπάλα θα παίξουν μπάσκετ οι ατρόμητοι. Ω, Μαρία, Μαρία, Μαρία. Μια μέρα, σκέτη πανολεθρία. Τι κάνεις με αυτά? Τι θα πει τι κάνω, τα πουλάω. Δηλαδή για την ακρίβεια θέλω να τα πουλήσω, αλλά δεν έχει φύγει ούτε ένα. Αναρωτιέμαι, Μαρία, πώς θα μαθαίνουν τα πιτσιρίκια τώρα? Πίσω από τα δέντρα. Α, κύριε Τσόλο, δεν πιστεύω να με πληρώσεις με αυτά τα πράγματα. Όχι, Μαρία. Πάλι καλά. Έχω λεφτά, ορίστε. Α, ευχαριστώ, είσαι πολύ καλός. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ξέρεις πόσο κοστίζει ένα εισιτήριο για Μοντεβιδέο? Με τι? Δεν ξέρω, το πιο φτηνό. Το πιο φτηνό είναι να πας με βάρκα. Α, μη με κοροϊδεύεις, κύριε Τσόλο. Για να σκεφτώ, 50 χιλιόμετρα μέχρι εκεί, για να πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Θέλω να αγοράσω ένα εισιτήριο στον Κόκκι για Μοντεβιδέο. Για να πάει να δει το κορίτσι του. Ξέρεις αν μπορώ να το πληρώσω με δόσεις? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αλλά άκουσέ με προσεκτικά. Ναι. Θα στο πληρώσω εγώ. Έχω ένα φίλο που δουλεύει στα φέρι και σίγουρα θα μου κάνει κάποια έκπτωση. Μη όχι, σε νοιάζει, όχι, όχι, άκουσέ τους εμένα. Όχι, 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 άκουσέ με. Όχι, όχι. Μα, άκου, άκου, θα κάνουμε κάτι. Θα στο πληρώσω εγώ. Για τις δουλειές που κάνεις εδώ στο σπίτι. Κατάλαβες? Κάτι σαν προκαταβολή δηλαδή. Ε? Εντάξει. Τέλα, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Και εσύ είσαι ωραία. Συγγνώμη. Εννοώ πολύ ωραίος άνθρωπος. Α, ευχαριστώ. Εσύ, εσύ, γλυκιά και μοναδική. Εσύ, εσύ, αρκεί ένα σου φίλι. Αρκεί ένα σου φίλι. Μπράβο, είσαι φαινόμενο μικρέ. Ξέρεις κάτι, θα σε πάρω στο γήπεδο της Σικάγο να πανηγυρίζουμε μαζί. Κάποτε θα γίνεις μεγάλος εσύ. Τραγουδιστής ταγκό. Όχι, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Ναι. Όπως και οι ατρόμητοι. Μα οι ατρόμητοι δεν είναι μεγάλοι, είναι όλοι τους παιδιά. Και παιδιά, αλλά είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Α, ναι. Τώρα που λέμε γι' αυτό, θυμήθηκα ένα όνειρο. Τι όνειρο, έλα πες μου, πες μου. Ότι ήμουν παγκόσμιος πρωταθλητής. Με ποιους, με τους ατρόμητους? Όχι, με την εθνική ομάδα. Τι, σου έδωσαν και κύπελο μετάλλιο, ναι, ε? Μου το έδωσε ο Καρλίτο Γαρδέ. Και τι σου είπε, για πες μου. Μεγάλε πρωταθλητή! Άντε, ωραία, ναι! Το βρήκα! Να τους τη χαρίσουμε ως ένδειξη φιλίας, ε! Όχι, Νατσίτο, θα καταλάβουν ότι είναι παγίδα, όχι! Τότε πώς αλλιώς θα τους δώσουμε την εκρηκτική μπάλα? Το βρήκα! Αν μπούμε κρυφά-κρυφά στη λέσχη και τη βάλουμε στη θέση της δικής τους μπάλας... Είναι καλή ιδέα! Αλλά αν μας μυριστούν, πάει το σχέδιο! Έχεις δίκιο, Νατσίτο! Όταν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο! Αυτό είναι! Ακούω άλλη ιδέα! Αν μεταμφιεστούμε σε επίσημα μέλη της Επιτροπής Μπάσκετ και τους πούμε ότι η μπάλα τους δεν είναι κατάλληλη, ναι, και πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη δική μας, δεν θα την πείσουν, τι λες κι εσύ? Τι ανόητοι που είστε και οι δυο σας! Στο τέλος θα πιστέψω ότι ο μόνος έξυπνος εδώ μέσα είναι ο Αλφόνσο! Γιατί? Γιατί από αυτή τη στιγμή θα είμαι ο Magic Alphonsus! Μέρα κι αυτή, Θεέ μου. Δεν πήρα ούτε έναν επιβάτη. Κουράστηκα να κάνω συνέχεια βόλτες. Καλά, πήγαινε να ξαπλώσεις λίγο. Όχι, όχι, προτιμώ να πάω στη λέσχη, Μέκα. Εκείνη που πρέπει να ξαπλώσει όμως, μου φαίνεται ότι είναι η Μαρία. Ναι. Τι έγινε, μικρή, δεν κοιμήθηκες καλά τη νύχτα? Πάω στοίχημα ότι δεν θα βάλετε γλώσσα μέσα με την Κριστίνα. Όχι. Όχι. Εκείνη κοιμόταν βαριά. Α, ναι. Και εγώ σκεφτόμουν εσάς. Δεν ξέρετε πώς ανυπομονώ να γίνετε γονείς μου. Άκου, είσαι πολύ χαριτωμένη, ε. Ναι. Λοιπόν,
Θα αλλάξω και θα πάω στη Λέσχη. Όχι, όχι, μην αλλάξεις, μην αλλάξεις, σε παρακαλώ. Δεν βλέπεις εκεί τι έχω για σίδερο. Η Μαρία θα έρθει σε δύο μέρες, σε παρακαλώ. Όταν γυρίζω από τη δουλειά θα σιδερώσω εγώ, ναι. Μαζεύονται καλά, πολλά. Καλά. Άστα, όταν σιδερώσω λόγο. Όχι, εσύ είσαι πολύ μικρή για να σιδερώσεις. Και έχω μεγάλο ταλέντο στο σιδέρωμα. Βγάλ το από το μυαλό σου. Όταν γυρίσω από το κομμωτήριο θα τα σιδερώσω. Ωραία. Γεια σου, μικρή. Γεια σου, Μαριλού. Έλα, θα σε πάω με το ταξί. Πάμε. Τα λέμε, Μαριλού. Γεια. Γεια. Πυρίλι, πυρίλου. Με τη δύναμη της Μαριλού. Όπα, έχω γίνει πρώτη. Μαριλού, μήπως άφησα... Μαριλού. Δεν σου είπα ότι έχω μεγάλο ταλέντο στο σιδέρωμα. Πιο γρήγορα τα γίνεται. Εσύ τα πήγαινες καλά με την Ειρήνα. Στην αρχή μαλώναμε λίγο. Δηλαδή, εγώ έφταιγα. Αλλά μετά ήταν όλα καλά. Τώρα μου λείπει πολύ. Γιατί με ρωτάς? Όχι, τίποτα. Δεν είμαι μαρτυριάρα. Μαρτυριάρα. Καλά, εντάξει. Έχεις το δικαίωμα να ξέρεις. Μου είπα ότι δεν ήσουν και τόσο καλοί φίλοι. Πώς με όλα τα κορίτσια. Θα ήταν μαρτύριο η ζωή με την Ειρήνα. Γιατί είναι η πιο ανόητη και κουτσομπόλα της γειτονιάς. Έτσι δεν είναι? Δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι για την Ειρήνα. Άλλη φορά όταν μιλάς για αυτή να πλένεις το στόμα σου. Α, καλά σου είπε. Για να μάθεις. Όχι, για να μην νομίζεις δηλαδή ότι εσύ είσαι κι άλλη δεν είναι. Ψιλομύτα. Ποια μιλάει? Μας βγάζει τώρα γλώσσα και η κόρη του χορευτή. Αν είναι δυνατόν. Δεν αντέχω. Τι έπαθε τώρα? Άστε, Λουτσιάνα. Δεν πάει καλά. Ναι, είμαι κόρη του χορευτή. Τιμή μου και καμάρι μου. Α. Εσένα, σ' αρέσει σάλσα? Μου φαίνεται περίεργο που ήρθατε να ψωνίσετε από εδώ. Δεν θα μου πέσει και η μέση επειδή ήρθα να πάρω λίγο κρέας. Έχεις ποντίκι? Και αυτό γιατί σας νοιάζει? Δεν είναι ποντίκι αυτό? Με συγχωρείτε, αστειεύτηκα, είναι αστειάκι. Πολύ αστείο, ναι, πολύ αστείο. Γεια, είναι εδώ, Φελίπε. Ναι, θα το φωνάξω. Φελίπε! Ο Χουάμπη σε ζητάει. Σ' άκουσε όλη η γειτονιά. Έλα, φίλε, πάμε στη Λέσχη. Άλλος από εδώ. Τι κάνεις, Χουάμπη, πάμε. Λοιπόν, φεύγω. Γεια. Γεια, μόνο τη μαμά σου χαιρετάς. Λες και δεν έχεις μπαμπά. Άντρα μου. Τι καλά, παιδιά, πόσο τα αγαπώ. Και εσείς ατρόμητοι είσαστε? Φυσικά. Ως το κόκαλο. Λατρεύω. Λατρεύω τους ατρόμητους. Α, τι περίεργο, γιατί από όσο ξέρω ο άντρας σας είναι πρόεδρος των αντιπάλων μας. Αυτό είναι πάντα το πρόβλημα στο σπίτι. Εκείνος είναι φωνιάς, εγώ ατρόμητη. Εκείνος με τη Ρίβερ, εγώ με την Μπόκα. Με την Μπόκα? Εσείς με την Μπόκα? Κάντε μου τη χάρη, κυρία. Τώρα που λέμε για την Μπόκα, μου κάνετε μια χάρη. Κάντε έτσι το στόμα σας. Ποια μου θυμίζει? Α, εκείνη την ηθοποιό. Την Γκλενγκλούς! Τι ασχήμο γυναίκα! Μιλάμε για μεγάλη ασχήμια, Μπορεί να έχει ταλέντο, αλλά είναι κακά ασχήμια! Είναι τρομερό αυτό! Έχει μια μούρη σαν φώκια! Το φώκια χωρίς παρεξήγηση, βέβαια! Γεια σου, μαμά! Γεια σου, αγάπη μου! Πάω στη Λέσχη! Μην ξεχάσεις την τσάντα σου, Τι είναι αυτό? Α, δεν ξέρω, άνοιξέ το! Εισιτήριο για το Μοντεβιδέο. Μετεπιστροφής, Ναι, το ξέρω. Το ξέρω ότι ήθελες να το πληρώσεις εσύ, μην πεις τίποτα. Αλλά κι εγώ ήθελα να σου το κάνω δώρο. Και τα δώρα δεν επιστρέφονται, παιδί μου. Μαμά, είσαι κούκλα. Σιγά θα με ρίξει, σιγά. Μπορεί όμως να χρειαζόσουν αυτά τα χρήματα για κάτι άλλο. Όχι, ζωή μου, όχι. Απόλαυσέ το. Γιατί για μια μαμά δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να βλέπει ευτυχισμένα τα παιδιά της. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ σ' αγαπάω πολύ, μαμά. Θεία, γιατί πήγες στο κρεοπωλείο? Είπα να το παίξω χαροπίνικο, κυρά Ανάτη, για να με συμπαθήσουν στη Λέσχη. Άκου τι σου λέει η θεία σου. Ποτέ, ποτέ μην κάνεις παρέα με κατωτέρου σου.
Πώς τους αντιπαθώ, πώς τους αντιπαθώ όλους αυτούς, να την τους μισώ. Μισώ τους πάντες αυτήν εδώ τη γειτονιά, μακάρι να ήμουν συνέχεια κλεισμένη στο σπίτι και να μην μιλάω σε κανένα, Νάτι. Δεν ξέρω τι να κάνω πια. Δεν ξέρω πώς θα τους αντέξω, ειλικρινά. Εγώ πήγαινα στη Λέσχη γιατί μ' αρέσει ένα αγόρι. Ποιο? Ο Φέντε. Α, Νάτι, μη μου πεις ότι είναι εκείνος ο Ξανθούλης που βγαίνει με την Ειρήνα, ε? Ναι. Α, Νάτι, τι περιμένεις και δεν τον αρπάζεις, παιδί μου? Όλα στην ώρα της, θεία. Όλα στην ώρα της. Άντε, κρυσταργήσουμε! Hey, τόση φασαρία για ένα αγώνα μπάσκετ. 10 παίκτες να τρέχουν πίσω από μια μπάλα για να τη βάλουν στο καλάθι. Μέζα. Δεν είναι μια οποιαδήποτε μαγιονέζα, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Έχει ξεχωριστή γεύση, λιγότερα λιπαρά, είναι πιο ελαφριά και πιο... Πιο νόστιμη. Μου φτιάχνεις ένα σάντουιτς? Ναι. Ο Κάρατ μου είπε ότι έριξες χιλόπιτα στη Μαρίζα Λοπετέγη. Το σάντουιτς το θέλεις με ή χωρίς βαρούλι? Χωρίς. Έλα, υποπες μου. Υπόλυτο, αν δεν σε πειράζει. Τι σε κάνει τόσο ακαταμάχητο? Σίγουρα θα έχεις κάποιο μυστικό. Το σάντουιτς. Αν θες κάποια μέρα μπορούμε να πάμε σινεμά. Τι είδους ταινίες αρέσουν? Προτιμώ τις περιπέτειες και τις ερωτικές. Εσένα? Εμένα τα ντοκιμαντέρ. Δεν συμπίπτουμε νομίζω. Δεν πειράζει. Αντί για σινεμά μπορούμε να πάμε καμιά βόλτα. Ναι. Νομίζω ότι ξέρω τι σου βρήκε η Μαρίζα Λοπετέγη. Είσαι ωραίος, έξυπνος και ενδιαφέρον. Το σάντουιτς δεν το δοκίμασες? Όχι, δεν το δοκίμασα. Ας έμενα εδώ τα μάτια σου. Ναι, μια χαρά παιδί είσαι. Εμένα, πώς με βλέπεις? Θολά. Μου δίνεις, σε παρακαλώ, τα γυαλιά μου? Έλα, δώσ' τα. Μπράβο! Πες μου, κύριε Βίκτορ, ξέρεις καθόλου μπάσκετ για να είσαι ο διαιτητής του αγώνα μας? Συγγνώμη, αλίμονο. Πριν ανακατευτώ εγώ με αυτό το παιχνίδι, κύριε Λουτσέρο, στο μπάσκετ δεν επιτρεπόταν να πιάνεις την μπάλα με τα χέρια. Εγώ άλλαξα τους κανόνες. Α, μη μου πεις. Και πώς πεζόταν πριν? Πώς πεζόταν πριν? Ναι. Με τα πόδια. Έλα. Εκεί όπου τώρα υπάρχει το καλάθι υπήρχε ένα τέρμα και λεγόταν ποδόσφαιρο. Λοιπόν, παιδιά, τους κανόνες τους ξέρετε, έτσι? Αλλάζετε την μπάλα μόνο με τα χέρια, ποτέ με κλωτσιές και ειδικά μέσα στη λέσχη, γιατί είναι η μόνη που έχουμε και προσέχουμε για να έχουμε. Καλά, καλά. Λοιπόν, παιδιά, καλή διασκέδαση, ε! Πώς? Δεν θα έρθεις για να δεις τον αγώνα? Όχι, δεν μπορώ, Μποκίτα, δεν μπορώ. Πρέπει να δουλέψω, γιατί τώρα έχουμε άλλο ένα στοματάκι να θρέψουμε εμείς. Πρέπει να βάλω τα δυνατά μου. Λοιπόν, τα λέμε. Τα λέμε, παιδιά. Γεια! Λούκας, τώρα θα μας δείξεις αν ξέρεις από μπάσκετ. Πρέπει να νικήσουμε. Είναι δυνατό να μην νικήσουμε με μένα τερματοφύλακα? Α, δηλαδή τι θα κάνεις, Κόντρε? Θα καθίσω στο καλάθι. Hello. Oh, πάτε στη δώρα. Come on. Τι έγινε, μας πιάσανε? Αυτός here είναι Magic Alfonso. And me, manager του. Hi. Α, ξέρω πως θα τους χαιρετήσω. Το έχω δει σε μια ταινία. Περίμενε. Μάλλον δεν ήταν έτσι. Σίγουρα δεν θες ένα καφεδάκι? Όχι, Μαρία. Περνούσα και ήθελα να σε ρωτήσω αν χάρηκε ο γιος όταν του έδωσε το εισιτήριο. Αχ, δεν φαντάζεσαι. Τρελάθηκε. Το φαντάζομαι. Τι καλύτερο από τη χαρά των παιδιών μας, ε? Δίκιο έχεις. Και βέβαια, το χρωστάω σε σένα. Όχι, εγώ δεν έκανα απολύτως τίποτα, Μαρία. Ήταν κάτι από την καρδιά μου. Πες μου κάτι. Πάω στη Λέσχη να παρακολουθήσω τον αγώνα μπάσκετ. Θες να έρθεις μαζί μου? Θα το ήθελα πολύ, αλλά δεν μπορώ, έχω δουλειές. Αλλιώς θα ερχόμουν. Γεια. Τι θες? Ήρθα να μιλήσω στην αφεντική. Τι θέλεις? Γιατί τώρα είσαι αφεντική εδώ, ε? Εσύ ποιος είσαι? Όχι, μην ανησυχείς. Εγώ? Ναι, είναι ο πρώην άντρας μου. Πόσο πρώην? Ναι. Δεν έχουμε πάρει ακόμα διαζύγιο, ε? Αυτός πάλι ποιος είναι? Μη μου πεις ότι με απατάς με αυτό το πίθηκο. Τι λες? Κύριε Τσόλο,
Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Μαρία, τι λες? Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Άντε, μην ανησυχείτε. Πηγαίνετε, μην χάσετε τον αγώνα. Μαρία, είσαι σίγουρη? Ναι. Τι θέλεις εσύ εδώ? Ωραίο σπίτι, ε. Φύγε. Μη φοβάσαι, δεν τα γκώνω. Καλά, θα φύγω. Αλλά θυμάσαι ότι θα ξανάρθω, ε. Και εμένα μ' αρέσει η μεγάλη ζωή. Γεια. Σταματήστε, όχι άλλο, σας παρακαλώ. Πάω να φέρω κάτι να φάμε και έρχομαι. Πήγαινε, άντε. Μην πάρεις Νίτσελ, έχουμε εδώ ένα. Είστε τυχεροί που με πετύχατε στις καλές μου. Παιδιά, πάω να φέρω πιο στεγνή άμμο από το λοφάκι. Καλά, πήγαινε. Όχι, κάνετε στον παπά, θα το κάνετε και σε μένα, έτσι. Ού, για να σε θάψουμε εσένα θα χρειαστούμε άμμο από όλες τις παραλίες της περιοχής. Θα σας καθάσω, μικρό. Όχι, σας παρακαλώ, παιδιά, σταματήστε, σας παρακαλώ. Παιδιά. Παιδιά, σταματήστε, θα με σκάσετε, σταματήστε. Αλφονσίτο, πότε θα το κάνουμε? Τώρα. Κάνε θόρυβο για να μην ακουστεί ο πυροβολισμός, έλα! Ναι, μπουμ, πιου. Όχι, τι κάνεις, τραγούδα κάτι. Αμπόντσο με τέτοια πάτσα. Ωραίο τραγουδάκι. Ας το κάνει τώρα. Μα ξεφούσκωσε. Και τώρα με τι θα παίξουμε? Hi guys. Παίξτε με τη δική μου. Είναι κανάνι. Δεν ξεφουσκώνει, οκ? Okay? Thank you. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε το παιχνίδι. Ναι, πάμε. Ναι. Εντάξει. Δεν έχει άλλη. Μας τέλειωσε η στεγνή άμμος. Περίεργο χρώμα έχει. Την πήρα από τον αμόλοφο. Ωραία. Και τώρα λίγο νερό για να γίνει λάσπη. Σιγά. Και λίγο εδώ. Ναι. Ρίξε κι άλλο. Ωραία. Πολύ ωραία αυτό. Εδώ. Θέλω κι άλλο νερό, Καρμεντσίτα. Έτσι. Άντε, παιδιά. Κι άλλο. Έτσι. Και εδώ. Έτσι. Λίγο τι κόμπρο. Κάνετε. Παιδιά, τι κάνετε. Ναι. Εδώ. Και εδώ πάει. Κι άλλο, κι άλλο. Ναι, προσέξτε. Άλλη άμμο ρίξε. Και εδώ, και εδώ νερό. Ωραία. Δώσε μου. Ρέψε, ναι. Και εδώ. Πάρε κι εσύ. Εντάξει, είναι. Και εδώ θέλω. Ωραία. Εδώ είστε, πουλάκια μου. Κύριε, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι τα πιτσιρίκια σου έκλεψαν όλο το τσιμέντο που είχα και δούλευα. Τσιμέντο? Ναι, τσιμέντο. Τώρα θα σας δείξω. Λάουρα, σας παρακαλώ, βγάλτε με από εδώ. 971, 972, 973, 974. Πάμε να φύγουμε, Αλφονσίτο, στα χίλια θα την ακτούν όλοι στον αέρα, πάμε. 977, 978, 979, 980. Παιδιά, κοιτάξτε ένα τρίποντο! Εννιακόσια ενενήντα πέντε, εννιακόσια ενενήντα έξι, εννιακόσια ενενήντα εφτά, εννιακόσια ενενήντα οκτώ, εννιακόσια ενενήντα εννιά. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι.